ξεκινήσω δανειζόμενος μια ρίση, μια έκφραση. Μπορείτε να αντέξετε να βρείτε σε ποιον ανήκει. Ένα ταξίδι χιλίων χιλιόμετρων αρχίζει με ένα βήμα. Νομίζω σήμερα η ομάδα της ΑΕΠ έκανε το πρώτο. Σχετικά με το παιχνίδι, είχα πει και την Παρασκευή στην ένταξη τύπου πως η ομάδα που δουλεύουμε εδώ και ένα μήνα μαζί δεν θα είναι έτοιμη στο 100% σε αυτό που επιθυμώ εγώ να δω από την ομάδα, αλλά θα είναι έτοιμη να κατέβει την διευθυντά στο παιχνίδι και να κερδίσει, όπως και έγινε. Υπάρχουν δύο ημίχρονα. Στο πρώτο ημίχρονο η εικόνα της ομάδας είχε να κάνει με το άγχος της πρεμιέρας, γιατί η ομάδα αντιμετώπιζε ουσιαστικά τον ίδιο στον εαυτό. Και στο δεύτερο ημίχρονο υπήρξε καθαρό μυαλό, τακτική σκέψη και αντίληψη, και νομίζω ότι πολύ εύκολα και ήρθε το 2-0 και διαχειριστήκαμε το ίδιο το παιχνίδι. Από εκεί πέρα θεωρώ και πιστεύω ότι κρατάμε μόνο τους 3 βαθμούς, σεβόμαστε τον οποιοδήποτε αντίπαλο. Δεν θα είναι κανένα παιχνίδι τελικά φιλικό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Απόλλων Καλαμαριάς έπαιξε πολύ καθαρά και δυνατά, όπως παίξαμε και εμείς. Χαίρομαι ιδιαίτερα και το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Νομίζω ότι είναι στο χέρι μας να δουλέψουμε πάνω στο τρίπτυχο της υπομονής, της επιμονής και της πίστης. Να ευχηθώ στον συνάδελφο καλή συνέχεια για την νέα εβδομάδα. Νομίζω κλείνοντας ότι ίσως σήμερα δικαιούται ο κόσμος της ΑΕΛ να ξαναχαμογελάσει, γιατί είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι και κάθε πρεμιά, όπως ξέρετε, κρύβει πολλούς κινδύνους. Νομίζω ότι το χαρίσαμε αυτό το χαμόγελο απρόχειρα, όχι μόνο με τα δύο όμορφα γκολ, αλλά και συνολικά με την εικόνα της ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Coach, είδαμε στο πρώτο ημίχρονο μια Έλληνα επιτίθεται ουσιαστικά μόνο από τις δύο πτέρυγες και παίκτες του άξονα κέριους όπως ο Πινδώνης και ο Περίκωνα είναι ουσιαστικά εκτός παιχνιδιού. Αυτό στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε και ουσιαστικά γι' αυτό άλλαξε και η εικόνα της ομάδας. Οφείλεται στο άγχος της πρεμιέρας ή είναι κάτι που δεν βγήκε στο παιχνίδι της ΑΕΛ στο πρώτο ημίχρονο? Σίγουρα έχουν να κάνουν και τα δύο πράγματα που αναφέρατε. Το άγχος της πρεμιέρας το είπαμε, ισχύει για όλους, ισχύει για εμένα ακόμα. Από εκεί πέρα δεν τυχαίο λοιπόν τα δύο γκολ της ομάδας τα έβαλε ο Πινδώνης με τον Περίκο. Αν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που είχαμε δουλέψει όλη τη βδομάδα και ο τρόπος που επιθυμώ εγώ να δουλέψω ουσιαστικά δεν βγήκε στο πρώτο ημίχρονο. Οδηγηθήκαμε μόνο από επιθέσεις από τα άκρα. Δεν υπήρχαν κατάλληλα support, υποστήριξη. Αναλύσαμε λίγο το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, στην Ανάπαυλα. Και νομίζω ότι είδατε την εικόνα που είδατε. Παρότι ουσιαστικά δεν κινδυνεύσαμε, δηλαδή δεν θυμάμαι κλασική ευκαιρία από τον Απόλλωνα. Οπότε τέλος καλό, όλα καλά. Coach, είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο να μπαίνει στην θέση ενός επιθετικού κινήτου μας χρησιμοποιεί όπως ο Μπιράκ, ο Καρανίκα, τον οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχουμε ξαναδεί σε αυτή τη θέση, τον έχουμε δει σε άλλες θέσεις. Ήταν σκέψη της στιγμής, σκέψη μετά από δουλειά στις προπονήσεις. Ολοκληρώθηκε η ερώτηση. Έχω λοιπόν ξαναδηλώσει κατά το παρελθόν ότι έχετε κάθε δικαίωμα και πολύ καλά κάνετε να αντιλαμβάνεστε και να σχολιάζετε, να αναλύετε, να αξιολογείτε την εικόνα που βλέπετε μέσα από ένα αγώνα. Αν λοιπόν τώρα το αποτέλεσμα ήταν ίσως διαφορετικό, έτσι, θα μπορούσαμε τώρα να συζητάγαμε ώρες ατελείωτες για την επιλογή του Καρανίκα ως εξτρέμ, λοιπόν, ως winger στη θέση του Μπιλά. Έχω μάθει τη ζωή μου να δουλεύω μόνο στους ποδοσφαιριστές, όποια είναι αυτό, όποια είναι αυτή, με συγχωρείτε. Η επιλογή λοιπόν του Καρανίκα όχι δεν είναι της στιγμής. Όπως ο καταρτισμός 18ος να γνωρίζετε, δεν είναι της στιγμής. Όπως και εγώ στον πάγκο, δεν είμαι της στιγμής. Υπάρχει αντίπαλος, εδώ κολλάει, να μου επιτρέψετε την έκφραση, το ότι σεβόμαστε τον κάθε αντίπαλο, γιατί ο κάθε αντίπαλος έχει τη δική του μοναδική ιστορία. Παίζει και ο αντίπαλος στο γήπεδο. Ο Απόλλων παρουσιάστηκε πάρα πολύ διαβασμένο στον πρώτο ημίχρονο. Ενδεικτικά να αναφέρω, επειδή ήταν πολύ εύστοχη ερώτηση, θυμάμαι μια φάση του Αχιλία του Σαρακατσάνου του 28 του αγώνα, έχει κερδίσει γύρω στα 30 μέτρα. Και την έχει σηκώσει μετά την μπάλα, δηλαδή πάει σε μεγάλη μπάλα. Αυτό λοιπόν είναι η επιτυχία του Απόλλωνα. Μας οδήγησε ο Απόλλωνας σε αυτό το παιχνίδι. Η επιτυχία λοιπόν είναι δική μας στο δεύτερο ημίχρονο. Ξέρετε κάτι,
ο τακτικός σχηματισμός δεν έχει να κάνει με πρόσωπα. Οπότε η αλλαγή του Νίκου νομίζω ότι ο Καραμίκα βοήθησε στα μέγιστα ώστε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά όχι μόνο ο Νίκος από μόνο του. Οπότε ναι, δεν ήταν τη στιγμή. Είναι δουλεμένη μια εβδομάδα. Κάποια άλλη ερώτηση. Για το μάτι τη επόμενη Δευτέρα, πρώτο του Ανατολικού Αστέρα. Ανάλογο στυλ παιχνιδιού, θα παίξει και η ομάδα του Ευόσμου. Δηλαδή, πολύ κλειστά πίσω και κόντρα επίθεση. Αυτό είναι ατού για την ομάδα που παίζει έτσι και πόσο δυσκολεύει εσάς. Νομίζω ότι η τοποθέτηση μου τη Παρασκευή έχει να κάνει σε αυτό το γεγονό ότι δεν ξέρω αν πώς θα επιλέξει να παίξει ο αντίπαλο προπονητή ή αντίπαλη ομάδα. Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα πω ότι ήρθε μια ομάδα εδώ να παίξει το μισό γήπεδο, να μειώσω τη δουλειά του συναδέλφου που καλή ώρα που βρίσκεται δίπλα μου, του συναδέλφου που θα είναι τη Δευτέρα απέναντί μου. Σίγουρα είμαστε υποχρεωμένοι εμείς ως ομάδα να κατεβαίνουμε σε κάθε αγωνιστική για να πάρουμε τη νίκη και αν αυτή τη νίκη μπορούμε εμείς να τη συνδυάσουμε με ελκυστικό ποδόσφαιρο, που σημαίνει ποδόσφαιρο με παραγωγή φάσεων, με δημιουργία φάσεων, με ωραίες κινήσεις. Νομίζω ότι θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Είμαι βέβαιος και πάλι το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, ειδικά ο Βόρειος Όμιλος, έχει ομάδες που βρίσκονται χρόνια σε αυτήν την κατηγορία, ιστορικές και έμπειρες ομάδες για την κατηγορία. Η ΑΕΛ λοιπόν και τη Δευτέρα θα παίξει με τον Ανατολικό Αστέρα και τις υπόλοιπες ομάδες του Ομίλου. Κάποιος μια τελευταία ερώτηση. Καλή συνέχεια.